Εχθές στείλαμε καμιά δεκαριά πιστολές, πρέπει να τις έχουν πάρει. Με ορισμένους πιθανούς ρυπάντες. Είναι αυτό που βρωμάει το λιμάνι. Έχουμε εντοπίσει κάτι και ξέρουμε ότι είναι ο Α ή ο Β. Ακριβώς τώρα ή ο Α ή ο Β, μερικές φορές και εστιασμένα. Τους κάνουμε λοιπόν μια επιστολή και τους παρακαλούμε να συνδεθούν σωστά. Εάν δεν συνδεθούν σωστά, η πρώτη δουλειά μετά την 1η Σεπτεμβρίου πληρώνουν διπλή αποχέτευση. Για ποια ζώνη μιλάμε, κύριε? Μιλάμε χαμηλά, Βενιζέλου, Ροδοκανάκι. Και θα προχωρήσουν πιο πάνω. Έχουμε, πώς και πάνω. Έχουμε βάλει ειδικό πρόγραμμα ειδικούς ανθρώπους. Όχι ειδικούς ανθρώπους, μια ομάδα ανθρώπων που ασχολείται με αυτό. Πρέπει κάποιο να ξεβρωμίσει. Πόσους έχετε εντοπίσει? Έχουμε βρει περίπου 12. Και του στείλαμε επιστολή. Ναι, του στείλαμε επιστολή. Και του λέμε, δεν έχω και κάτω στα μάτια που σα δώσω. Και λέμε, συνδεθείτε σωστά, διαφορετικά θα φάτε πρόστιμο. Όχι πρόστιμο, θα πληρώσετε το διπλό αποχέτευση. Αν δεν συνδεθούν, και παρ' ο νόμος δίνει το δικαίωμα και να μπει μέσα στο σπίτι με εισαγγελία και να του βάλει πρόστιμο. Και θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα μέσα πια. Πρέπει χείρο να μην βρωμάει. Δηλαδή, δεν μπορεί να είσαι δίπλα στον αγωγό και να μην έχει συνδεθεί να κάνει πω δεν το ξέρει. Αν δεν το ξέρει, με για το με χαρά σου να βοηθήσουμε να το μάθει. Το πρόβλημα δηλαδή προέρχεται κυρίω από τη ρήψη λιμάτων στο δίκτυο των ομβρίων. Ορισμένη. Ή και από χρήση ειδικών ουσιών λόγω επαγγελματική δραστηριότητα. Όχι, όχι. Καθαρά είναι λίματα που πέφτουν στο δίκτυο ομβρίων. Δηλαδή, βρίσκανε πιο κοντά τον αγωγό που ήταν για τα όμβρια. Και ρίχνανε μέσα εκεί τα λίμματα. Αποτέλεσμα τα ρίχνουν όταν τα βρίσκει ο γείτονας. Μετά ο γείτονας τα ρίχνει για τον άλλο γείτονα και τελικά βρωμάει όλη η παραλία. Εντάξει, κλείνουμε το λιμάνι. Ήδη κλείσαμε μια έξοδο προς το λιμάνι. Θα κλείσουμε και τις άλλες δύο και θα επιδεινωθεί. Θα τους πιάσουμε έτσι. Η μία έχει γίνει που κοντά στο Λαγόνικο έχει κλείσει. Δηλαδή τις εξόδους των ομβρίων. Ναι, βέβαια, το καλοκαίρι είναι. Τις κλείνουμε τώρα. Θα κλείσουμε και τις άλλες δύο. Οπότε τελικά θα βρεθούν. Το λέω έτσι για να καταλάβουν ότι δεν θα τους αφήσουμε.